Σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών δεν συζητείται λόγω αναρμοδιότητος. Τώρα θα συζητηθεί η με αριθμό 1290 κάθετος 19/9/2011 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με δημοσιεύματα του τύπου περί συναντήσεων Ελλάδα-Σκοπίων για θέματα που άπτονται της επίλυσης του ονόματος για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Την ερώτηση εκ μέρους της κυβερνήσεως θα απαντήσει η υπουργός, αναπληρωτής υπουργός, κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Το λόγο έχει τώρα ο ερωτών συνάδελφος κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, προκειμένου να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του. Ορίστε, κύριε Βελόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα στη θέση τη δική σας και θα έπρεπε να βρίσκονται όλοι οι πρωθυπουργοί από το 49 μέχρι και σήμερα. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Η καυτή πατάτα μεταφερόταν από πρωθυπουργό σε πρωθυπουργό του θέμα του ονόματος της Μακεδονίας. Και το λέω γιατί η ιστορία ξέρει και ο Πρόεδρος πολύ καλά, ο Πρόεδρε μας σήμερα, ο κ. Πολύδωρας. Από το 49 μέχρι και σήμερα πράξαμε ουδέν ώστε να αποτρέψουμε το γεγονός. Και όταν λέω γεγονός, θα πρέπει να αναφερθώ και αναφέρομαι, κυρία Υπουργέ, σε ένα μικρό κατάλογο ενεργειών και πράξεων ενός κρατηδίου θνησιγενούς στα βόρεια σύνορα της Ελλάδος, το οποίο διεκδικεί όνομα, διεκδικεί ιστορία, διεκδικεί οντότητα ελληνική, μακεδονική, ως κτήμα δικό τους. Πρόεδρος Ιβανόφ, δεν υπάρχει κανένα κράτος, καμία κυβέρνηση και κανείς που έχει κάποια εξουσία να αμφισβητήσει το δικαίωμα των Μακεδόνων να είναι Μακεδόνες. Οι Σκοπιανοί πριν από δύο μήνες επιβάλλουν 15ήμερο διακοπή λειτουργίας σε ελληνική επιχείρηση γιατί δεν έγραφαν πάνω στα προϊόντα ότι είναι Σκοπιανά, δηλαδή Μακεδονικά, έτσι. Στα Σκόπια. Ξέρετε, το λέω αυτό γιατί μαθαίνω ότι παρασκηνιακά συζητάτε όνομα Μακεδονία να δοθεί στους Σκοπιανούς με πρόθεμα άνω, κάτω, βόρεια, νότια. Και συζητάτε εντόνως κυρίως τον αμερικανικό παράγοντα. Θα σας πω όμως τι είπε ο Γεωργίευσκι, ο πρώην Πρωθυπουργός Σκοπίων, γιατί θέλω να τα ακούσουν όλοι εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έδιναν θανατικές καταδίκες σε όποιον τολμούσε να πει ότι το αίμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου κυλούσε στις φλέβες του. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή πιστεύουν ότι είναι Μακεδόνες. Το γιατί είναι μια άλλη ιστορία, γι' αυτό είπα 49 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν κάναμε τίποτα. Μεγάλωσαν παιδιά ως παιδιά και απόγονοι Μακεδόνων. Θα μου πείτε, κινδυνεύει η Ελλάδα από τα Σκόπια? Σαφώς και κινδυνεύει. Ξέρετε γιατί? Και να το κλείσω εδώ, κύριε Υπουργέ. Γιατί παρασκηνιακά γίνεται στην Ελλάδα ό,τι γίνεται. Γιατί δεν τολμάει καμία κυβέρνηση να στήσει ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου εδώ στην περιοχή των Αθηνών. Λέτε και είναι ντροπή. Στήσαμε του Τρούμαν. Στήσαμε, δεν ξέρω, οποιοδήποτε πειρατή της Καραϊβικής, πώς λέγεται, και ντρεπόμαστε ως Έλληνες να στήσουμε ένα άγαλμα όταν αυτοί στείλουν παντού άγαλματα και δίνουν ονόματα. Αλέξανδρος, Φίλιππος. Γι' αυτό λέω ότι φοβάμαι. Φοβάμαι για τα μετέπειτα, όχι μόνο για το όνομα. Γιατί έχει, ξέρετε, και από πίσω ένα όνομα, φέρει και άλλα πράγματα μαζί. Και στη δευτερολογία μου θα πω κάτι ουσιαστικό. Ότι δεν μπορείς να ταΐζεις ένα κράτος. Δεν μπορεί να ποτίζεις ένα κράτος. Δεν μπορεί ένα κράτος να υπάρχει γιατί το θέλεις εσύ. Γιατί αν η Ελλάδα δεν υπήρχε και δεν της έδινε το δικαίωμα να τους δίνουμε χρήματα, κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τους αφήναμε να έχουν διέξοδο στο Αιγαίο, θα είχαν κυριολεκτικά κονιορτοποιηθεί. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι προκαλούν. Κι όμως το κράτος αυτό προκαλεί. Όταν κατά 35% με 40% έχει Αλβανούς. Και αυτοί είναι Μακεδόνες. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Μες. Θέλω λοιπόν μια ρητή κατηγορηματική διάψευση από εσάς ότι η Ελλάδα δεν θα αναγνωρίσει κράτος που να φέρει το όνομα Μακεδονία. Μη μου αρχίσετε με τα προθέματα, με τον ΟΗΕ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συζητάμε και διεθνή φόρα, γιατί κατά τη θουκυδίδιο αντίληψη, κύριε Πρόεδρε, ο νόμος του ισχυρού επιβάλλεται στον ανίσχυρο. Είμεθα ισχυρή χώρα, δεν μπορούν να καπηλεύονται και δεν μπορούν να παίρνουν όνομα Μακεδονία. Αλλιώς τους δίνουμε χώρο εμείς ζωτικό γιατί είμαστε ανίσχυροι. Αυτό θέλω να ακούσω. Ότι δεν υπάρχει όνομα Μακεδονία. Ευχαριστούμε τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο και παρακαλείται η Υπουργός Αναπληρωτής κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου να λάβει το λόγο προκειμένου να απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, κύριε Βελόπουλε, θέλω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και τον πιο επίσημο τρόπο να επαναλάβω την σαφή και ξεκάθαρη θέση της Ελλάδας. Την εθνική θέση
που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ φυσικά υπηρετεί από τη μέρα που αναλάβαμε την εξουσία πριν από 2 χρόνια και είναι μία θέση, θέλω να υπενθυμίσω, η οποία υποστηρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων μέσα στο Κοινοβούλιο. Είναι η θέση ότι εμείς θέλουμε με ειλικρινή διάθεση, στο πλαίσιο πάντα των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να υπάρξει μια επίλυση στο θέμα του ονόματος των Σκοπίων, η οποία να είναι με γεωγραφικό προσδιορισμό και σαφώς για όλες τις χρήσεις. Δηλαδή μια οριστική και καθολική επίλυση του θέματος. Και θέλω επίσης με κατηγορηματικό τρόπο να πω ότι δεν υπάρχουν ούτε παρασκήνια, ούτε διγλωσία από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, ούτε φυσικά οποιοδήποτε άλλου τύπου συζητήσεις. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Είναι μια θέση που την επαναλαμβάνουμε παντού, όπου βρεθούμε, είτε στα Συμβούλια Υπουργών, είτε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είτε σε επίπεδο κορυφής στις διμερείς επαφές που έχουν γίνει μεταξύ του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και του Πρωθυπουργού των Σκοπίων. Και εμείς έχουμε πει ότι σαφώς θέλουμε να υπάρξει μια λύση. Αλλά βέβαια θα είναι μια λύση η οποία θα είναι μέσα στην εθνική γραμμή που η πλειοψηφία των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων και πιστεύω και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας υποστηρίζει. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα απέναντι σε αυτήν την ειλικρινή διάθεση της Ελλάδας? Είναι αλήθεια ότι έχουμε αδιαλαξία από την πλευρά των Σκοπίων. Και ακόμα και μετά τις εκλογές είδαμε να συνεχίζεται αυτή η αδιαλαξία. Και είδαμε μάλιστα να γίνονται και οι διάφορες περίεργες αυτές γιορτές και όλες αυτές οι υπερβολές, πράγματα που ξέρετε ότι με σαφήνεια όχι απλώς έχουμε αποδοκιμάσει, τα έχουμε αναδείξει, όλα αυτά έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες από την πλευρά μας κινήσεις και διαβήματα. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπητές συνάδελφε, πρέπει να σας πω και να σας αναφέρω ότι και ο Επίτροπος, ο αρμόδιος για τη διεύρυνση, ο κύριος Φίλε, ο οποίος ήταν πριν από λίγες μέρες στα Σκόπια, με την ευκαιρία της επετείου που είχαν εκεί, ήταν σαφής και κατηγορηματικός και δείχνει ότι και η δική μας η δουλειά που γίνεται πιάνει τόπο. Δηλαδή, πλέον και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας και η διεθνής κοινότητα δεν κοιτάει προς την Ελλάδα, όπως πριν από μερικά χρόνια, ότι εμείς δημιουργούμε πρόβλημα. Έχει κατανοήσει ότι η επίλυση του θέματος είναι όρος σταθερότητας, ειρήνης και συνολικής ευρωπαϊκής προοπτικής, θα έλεγα για όλη τη γειτονιά μας και τα Δυτικά Βαλκάνια, που μας ενδιαφέρει, και ότι η αδιαλαξία είναι από την άλλη πλευρά. Και γι' αυτό και η δήλωση του Επιτρόπου Φίλε, σας καλώ, είμαι σίγουρη ότι εσείς που ενδιαφέρεστε την έχετε ήδη διαβάσει, ήταν σαφής γύρω από αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν, κατηγορηματικά, εμείς στηρίζουμε τη διαδικασία του ΟΗΕ, δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία συζητήσεων ή παρασκηνίου, με τη σαφή εθνική θέση πηγαίνουμε και πιστεύουμε ότι είναι μια θέση που αποδεικνύει ότι η οποιαδήποτε προοπτική ευρωατλαντική της ΦΥΡΟΜ αναγκαστικά θα περάσει μέσα από την έμπρακτη απόδειξη καλής γειτονίας και φυσικά την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Υπουργό, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, και παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος κύριος Κυριάκος Βελόπουλος να λάβει το λόγο προκειμένου να δευτερολογήσει. Ορίστε, κύριε Βελόπουλο. Η επίκληση διεθνών κανόνων, διεθνούς νομιμότητας σε έναν πλανήτη που επικρατεί ο νόμος του ισχυρού, είναι η επίκληση του αδυνάτου απέναντι στον ισχυρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Πρόεδρε. Από την εποχή των Σπηλαίων, όποτε ακούω χώρα να επικαλείται το διεθνές δίκαιο, δυστυχώς ή ευτυχώς, αρχίζω και λέω ποιος είναι ο δυνατός, ποιος είναι ο ανίσχυρος. Αυτά τα διεθνή φόρα, ποιος ο ΙΕ, κύριε Ξενογιακοπούλη. 172 καταδικαστικές αποφάσεις για την εισβολή του Ατήλα έβγαλε ο ΙΕ. Ποιο κοροϊδεύουμε εδώ μέσα? Δηλαδή τώρα λέμε για τον ΙΕ. Σας λέω λοιπόν το εξής. Εγώ θα παίρνω μια κυβέρνηση να πει αυτό εδώ που είπε ένας υπουργός άλλης χώρας. Για ένα παρόμοιο παρεφερές πρόβλημα. Κόντρα Ισραήλ-Τουρκίας. Τι είπε ο Ισραηλινός υπουργός? Οι γεωτρήσεις διεξάγονται σε συνεργασία με το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας. Έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, γελώντας, είπε το εξής. Οι Τούρκοι είναι για γέλια. Για μας δεν είναι τίποτα. Αυτό σημαίνει ισχυρή χώρα. Αυτό σημαίνει ισχυρή παρουσία. Γελάνε, γιατί
ενώ είναι πιο μικρό κράτος, είναι πιο ισχυρή. Αυτό δεν έχει η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Και δεν το είχε ποτέ τελευταία 40 χρόνια. Και το λέω αυτό γιατί. Εδώ προχθές στο γύρο μπάσκετ επάνω, στη Λιθουανία, που έπαιζαν εθνικές ομάδες. Ξέρετε τι τραγουδούσαν στα αποδυτήρια οι Σκοπιανοί οι μπασκετμπολίστες, καθοσφαιριστές. Ορθότερο στην ελληνική, κύριε Πολύδωρα. Ξέρετε τι λέγανε. Στον ύμνο τους. Θα φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη. Σε έναν αγώνα καλαθοσφαίρισης. Και μου λέτε εμένα τώρα τα διεθνή φόρα έτσι έχουν μάθει. Και όποτε δεν περνάει ο λόγος, πίπτει ράβδος. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Και γιατί το λέω αυτό. Και το λέω με πολύ σεβασμό στο κοινοβούλιο σας. Λοιπόν, επειδή κάποιοι δεν ξέρουν, μάλλον δεν θέλουν να ξέρουν, καταθέσω τα πρακτικά, κύριε Υπουργέ. Αυτό εδώ ξέρετε τι είναι. 48 τόνοι άγαλμα του Μεγάλου Εξάνδρου, 8 όροφο κτίριο στα Σκόπια, κύριοι συνάδελφοι. Δηλαδή, ποιο κοροϊδεύουμε επιτέλους. Τα διεθνή φόρα. Ούτε ο Φούλε ενδιαφέρεται για το Αλέξανδρο που τον έχουν στήσει Σκοπιανοί, ούτε ο Ομπάμα, ούτε κανείς. Όταν ενδιαφέρεσαι εσύ να στήσεις ένα άγαλμα στην Αθήνα, γιατί να διαφερθούν αυτοί. Το κατάστημα είναι 48 τόνοι, 8 όροφο κτίριο, γραφικό, kits, συμφωνούμε μαζί, το συζητώ. Κι όμως αυτό περνάει ως εικόνα. Και για να κλείσουμε, έχουμε και τον κύριο Όθωνα εδώ. Σας έχω μια έκπληξη. Δυσάρεστη όμως, δυστυχώς. Έχω σήμα της αστυνομίας, κύριε Όθωνα. Κύριε Πρόεδρε, το καθέστε πρακτικά. Να σας απαντήσω τι λέει. Με αφορμή ερώτημα που επευλήθη από υφιστάμενη υπηρεσία μας αναφορικά με το αν θα πρέπει να χορηγηθεί βεβαίως εγγραφής πολίτη σε πολίτη Βουλγαρίας, ο οποίος κατέχει διαβατήριο βουλγαρικών αρχών, στο οποίο αναγράφεται ως τόπος γέννησης Μακεδονία, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, το οποίο διαβιβάζουμε, το ελόγω διαβατήριο, όπως άλλωστε και τα ταξιδιωτικά έγγραφα άλλων χωρών που αναφέρουν το τόπο γέννησης Μακεδονία, αναγνωρίζονται ως ισχυρά ταξιδιωτικά έγγραφα. Ποιο κοροϊδεύουμε εδώ μέσα, κύριε. Πάρτε το. Η ελληνική αστυνομία αναγνωρίζει κράτος με το όνομα Μακεδονία, τόπο γέννησης. Και μου λέτε εμένα δεν αναγνωρίζουμε κάτι δύο. Πού ζούμε. Εδώ είναι, να το. Μου το έδωσε ο συνάδελφος ο κ. Στάνας Πλέσης χθες, ήρθε καταγγελία και ρωτώ εγώ ποιο δουλεύουμε εδώ μέσα. Αναγνωρίζουμε κράτος Μακεδονία, αναγνωρίζουμε τόπο Μακεδονία, δεν αναγνωρίζουμε κράτος Μακεδονία ως βουλή. Μα αφού υπάρχει έμεση αναγνώριση. Και αυτό είναι βόμβα. Και αυτό ισχύει εδώ και χρόνια. Κοροϊδευόμαστε. Είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρετε ούτε εσείς, ούτε εγώ το ήξερα. Και λέω, μα μας δουλεύουν τους βουλευτές, κοροϊδεύουν το ελληνικό κοινοβούλιο κάποιοι. Κατατίθεται στα πρακτικά. Και το άγαλμα. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Από προχθές, κυρία Υπουργέ, στο διαδίκτυο, σε μια ιστοσελίδα, οι φίλοι μας οι Σκοπιανοί που περιμένουν τον αιώνα να μας λύσουν το πρόβλημα, μαθαίνουν την μακεδονική γλώσσα σε γηγενείς Μακεδόνες της ελληνικής Μακεδονίας, γιατί είναι μία η Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Τους μαθαίνουμε μέσω διαδικτύου, κύριε Πολύδωρο, όταν εμείς καταργήσαμε τα ελληνικά, τα αρχαία ελληνικά, καταργούμε την ιστορία, καταργούμε τα θρησκευτικά. Αυτοί τους μαθαίνουν την ψεύτο μακεδονική, το ψεύτο ιδίωμα, μέσω διαδικτύου δωρεάν. Ούτε ένα ευρώ πληρώνουν. Για να δείτε τι σημαίνει προπαγάνδα. Οι άνθρωποι έχουν εκπαιδευτεί, ας είναι καλά το πρώην Σοβιέτ, τους εκπαίδευσε πολύ καλά συντακτικής προπαγάνδας και της καθοδήγησης και εκμάθησης ψευτοειδεολογιών περί ψευδομακεδονισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στο συνόλο, ευχαριστούμε τον κύριο Βελόπουλο. Παρακαλείται η κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, υπουργός Αναπληρωτής Εξωτερικών, να απαντήσει, να δευτερολογήσει προς τον ερωτώντα συνάδελφο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Φαντάζομαι, αγαπητές συνάδελφοι, ότι δεν αμφισβητείτε τον πατριωτισμό κανενός συναδέλφου σε αυτό το κοινοβούλιο. Και εγώ θέλω λοιπόν να πω και να σας πω πραγματικά ότι πότε είναι ισχυρή μια χώρα και πότε με ισχύ υπερασπίζεται τα δίκαιά της. Νομίζω ότι τα υπερασπίζεται όταν έχει γνώμονα και πηξίδα το διεθνές δίκαιο και όταν έχει επιχειρήματα τα οποία βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Και η Ελλάδα, αν έχει πραγματικά μια ισχύ, την οποία μπορεί και την αναδεικνύει παντού και είναι ισχυρή η εξωτερική της πολιτική, είναι πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι και αυτό. Είναι ότι ακριβώς βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, έχει ακριβώς πάντα τις διαδικασίες της διεθνούς νομιμότητας, καταδικάζουμε οτιδήποτε άλλο διαφορετικό και αλίμονο εμείς με ανοιχτά εθνικά θέματα αν δεν είχαμε αυτή τη θέση. Και βέβαια, όσον αφορά την ισχύ, σημαίνει να έχουμε εθνική στρατηγική, την οποία έχουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε μια σαφή εθνική γραμμή, την οποία υπερασπιζόμαστε σε όλα τα διεθνή φόρα και φυσικά σε κάθε έκφραση της εξωτερικής μας πολιτικής, σημαίνει να έχουμε μία ενότητα του ελληνικού λαού γύρω από αυτά τα ζητήματα και σημαίνει επίσης να έχουμε μία αυτοπεποίθηση γύρω από τον πολιτισμό μας,
που δεν νομίζω ότι κανείς πραγματικά πιστεύει όταν αμφισβητείται ο πολιτισμός, η ταυτότητα, η ιστορία μας, και εμείς βέβαια οφείλουμε να την αναδεικνύουμε με κάθε ευκαιρία. Και επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της ΑΟΣ και των γεωτρήσεων που κάνει η Κύπρος, πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος ακριβώς εδράζεται και κάνει αυτή την πρωτοβουλία, που είναι καθόλου σύμφωνα με τα κυριαρχικά της δικαιώματα και αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζεται από όλους τους εταίρους μας, επειδή εδράζεται ακριβώς στο δίκαιο της θάλασσας και στο διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, μην υποβαθμίζετε την ισχύ που έχει το πάγιο δίκαιο της Ελλάδας να συμβαδίζει με το διεθνές δίκαιο, γιατί αυτό είναι και η μεγάλη μας ισχύ, η διαπραγματευτική στην ανάδειξη των εθνικών μας θεμάτων. Και επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της μακεδονικής εντός εισαγωγικών γλώσσας, θέλω να σας πω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και οι υπηρεσίες του δίνουν μάχη εκ του συστάδιν γύρω από αυτό το θέμα. Και όταν αφορά προϊόντα και όταν αφορά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου ακριβώς... θέλω, κύριε Βελόπουλε, να είμαι σαφής. Και σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μάχη εκ του συστάδιν παντού. Για όλα τα ζητήματα, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Η Ελλάδα, παρά τα οικονομικά προβλήματα που έχει και τη σοβαρή οικονομική κρίση, συνεχίζει να είναι η πιο ιστορική και παλιά δημοκρατία στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή μας, και είναι παράγοντας ειρήνης, σταθερότητας, και φυσικά αυτό είναι και το μεγάλο μας πλεονέκτημα στη διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων. Άρα λοιπόν, κατηγορηματικά, και επανέρχομαι στην αρχική σας ερώτηση, η θέση μας είναι σαφής. Είναι μια θέση που πλέον έχει κερδίσει τη συμπαράσταση και των άλλων Ευρωπαίων εταίρων μας. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και αυτό που αναφέρατε, τα αγάλματα, οι γιορτές, όλα αυτά, έχουν αποδοκιμαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως και τα κείμενα τα ευρωπαϊκά είναι σαφή. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι η αδιαλαξία είναι από την πλευρά των Σκοπίων. Αυτή λοιπόν είναι η δύναμή μας για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε πραγματικά και την ευρύτερη ειρήνη και συνεργασία στην περιοχή μας, και φυσικά τα εθνικά μας συμφέροντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών. Τώρα θα συζητήσουμε την με αριθμό 12-85-19-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κυρίου Αθανασίου Νάκου, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.